Το 13ο καπί του Δήμου Ιωαννιτών εγκαινίασε σήμερα ο ΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Καρδαμιτσίων. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, ο οποίος κετέλησε τον αγιασμό. Όσο Κύριε τον λαό σου ευλογήσω την κληρονομία σου, δίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Σόδρον αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε. Τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων λειτουργούν υπό την εποπτεία τριμελών συντονιστικών επιτροπών στο Δήμο Ιωαννιτών. Σε αυτά απασχολούνται 15 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται περίπου 3.400 μέλη. Οι υπηρεσίες των κέντρων απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση. Στα ΑΚΠ του Δήμου Ιωαννιτών έχουν αναπτυχθεί όλες οι κοινές δραστηριότητες και δράσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών. Θα χρησιμοποιείται για να ανακουφίζει και να δίνει νόημα στις ώρες των ηλικιωμένων πατέρων και αδερφών μας και βεβαίως με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι είναι ένας όμορφος χώρος, ένας καλοφτιαγμένος χώρος που έγινε με μεράκι, που έγινε σε ένα ωραίο σημείο, με ωραία θέα, με πολύ φως, έτσι ώστε να είναι φωτεινές οι ημέρες και οι ώρες των ανθρώπων που θα έρχονται να περάσουν εδώ τον ελεύθερο τους χρόνο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι τα τελευταία χρόνια οι δομές του ΟΚΠΑΠΑ πολλαπλασιάζονται. Και ήδη αυτό το χρόνο είναι τα δεύτερα εγκαίνια μιας τέτοιας προνοιακής κοινωνικής δομής και βεβαίως χαιρόμαστε γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος, οι άνθρωποι που διακονούν το Δήμο, οι άνθρωποι που διακονούν τις κοινωνικές δομές του Δήμου, έχουν πάντοτε την καρδιά τους ανοιχτή και το μυαλό τους σε εγρήγορση, έτσι ώστε να βλέπουν τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν και να τρέχουν, να προστρέχουν έτσι ώστε να τις καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από καρδιάς λοιπόν να συγχαρούμε και τον Δήμαρχο και τον κύριο Τσουμάνη, αλλά και όλους τους συνεργάτες, όλους τους υπευθύνους των προνοιακών δομών αυτών και να ευχηθούμε αυτός ο χώρος να ευλογείται από τον Θεό, να γεμίζει με τη ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων μας, τους αγαπούμε ιδιαίτερα και όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο ευχάριστη. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση παραδίδουμε σήμερα σε εσάς το νέο καπί Καρδαμιτσίων. Είναι μια καινούργια δομή που έγινε με πολύ αγάπη, με πολύ κόπο και με πολύ μεράκι από τους συνεργάτες μας και σήμερα μπορούμε να σας το δώσουμε με μεγάλη χαρά. Είναι ένας χώρος δικό σας. Εμείς σας καλούμε να τον αγαπήσετε, να τον αξιοποιήσετε, να τον προσέχετε γιατί είναι δικό σας. Θα είναι δεύτερο σπίτι σας από εδώ και πέρα και θα το δείτε. Εμείς φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να το φτιάξουμε, φροντίσαμε, αλλά φροντίζουμε και να λειτουργήσει σωστά. Είναι ένα καπί όπως είναι όλα τα άλλα, με όλες τις λειτουργίες. Για να είναι ο χρόνος ο δικός σας ευχάριστος, να είναι δημιουργικός και να περάσετε όλοι σας καλά. Θα έχει όλες τις δραστηριότητες, από κηλικείο, χοροδίες, χορούς, εσείς θα συμμετέχετε, εκδρομές θα κάνουμε, κεντρό θα έχουμε, χειροτεχνίες θα κάνουμε και ό,τι άλλο εσείς ζητήσετε. Γι' αυτό είμαστε εκεί, για να φροντίζουμε να περάσετε εσείς καλά. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα από την καρδιά μου όλους αυτούς που συνέβαλαν για να γίνει αυτός ο χώρος. Πρώτα απ' όλα τις υπηρεσίες του ΚΠΑΠΑ που αφαίρεσαν πάρα πολλές ώρες και κόπο για να γίνει αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερως την κυρία Τζοβάρα που είναι η διευθύντρια των υπηρεσιών. Θα πρέπει να ευχαριστήσω από καρδιάς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.